Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα μαζί μας τον Ανδρέα Μίτσου, ένα πολύ σημαντικό πεζογράφο του σήμερα στην Ελλάδα. Ο Ανδρέας Μίτσου έχει γράψει 16 βιβλία, από τα οποία τα 4 μυθιστορήματα, 2 νουβέλες και 10 συλλογές διηγημάτων. Θα περάσω αμέσως σε εκείνον, ρωτώντας τον, δεδομένου ότι υπάρχει μια σχετική ισορροπία, αλλά τα βιβλία που έχει βγάλει τα περισσότερα είναι συλλογές διηγημάτων. Εντούτοις έχει και ένα βραβείο κρατικό μυθιστορήματος και ένα βραβείο διηγήματος. Αν εκείνος νιώθει πιο πολύ διηγηματογράφος ή μυθιστοριογράφος. Yeah. Κύριε Μίτσου, καλησπέρα. Γεια, yeah, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς, γιατί πρέπει να ορίσει ακριβώς, όχι με μια φιλολογική μιζέρια, αλλά πρέπει να ορίσει πώς εννοεί ο ίδιος το διήγημα και πώς το μυθιστόρημα. Εγώ λειτουργώ με μια αντίληψη όχι προκαθορισμού, εάν αυτό που κάνω είναι διήγημα, διότι μια σύνοψη πυκνή που γράφω μιας πλοκής, μιας ιστόρησης, μπορώ αν θέλω να την απλώσω. Δηλαδή από μόνο του θέλω να πω το έργο, από μόνο του το βιωματικό υλικό απλώνεται και φουσκώνει όπως η ζύμη ή μαζεύεται ή δεν θέλει να σου παραδοθεί, σφίγγεται. Εάν έχεις την ευαισθησία και την ψυχραιμία να βυθοσκοπήσεις μέσα σου και να πιάσεις το σφιγμό του, θα καταλάβεις που σε πάει το μήκος. Και όχι μόνο το μήκος, ή πόσοι πρωταγωνιστές θα είναι, ποια θα είναι η πλοκή. Η πλοκή ωστόσο και μέσα στο διήγημα μπορεί να υπάρχει, αλλά αυτή η αντίληψη διηγηματογράφου, μυθιστορηματογράφου με σαφείς προσδιορισμούς μπορεί να είναι φιλολογικά σωστή, εγώ δεν την έχω. Γράφω μια ιστορία όπως ένα τραγούδι. Καμιά φορά σε πιάνει, άμα είναι μεγάλος ο καημός, να πιάνεις ένα αμάν, 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 αμάν. Καμιά άλλη φορά λες δύο στίχους και σου φτάνουνε. Θυμάμαι, Μανώλη, ήμουνα κάποτε στην Ερεσό και ήμουνα μόνος, είχα πάει διακοπές και ένιωθα μια μελαγχολία που ήμουνα μόνος και άκουγα απέναντι έναν Τούρκο να τραγουδάει έναν αμανέ. Έλεγα θα βγω να πάω στο μπάνιο, που δεν είχα και μεγάλη προθυμία επειδή ένιωθα μια μελαγχολία, άμα τελειώσει ο αμανές. Ο αμανές κράταγε μία, δύο ώρες. Ήταν τόσο ο καημός αυτού του ανθρώπου που δεν έλεγε να σταματήσει. Και σηκώθηκα κάποτε και του παράτησα και λέω θα χάσω το μπάνιο και πήγα. Θέλω να πω με αυτό το σχηματικό τρόπο ότι ανάλογα με τον καημό αποκτιέται ο μύθος, κατακτάται ο μύθος και η πλοκή και πραγματώνεται. Το 16ο βιβλίο είναι συλλογή διηγημάτων που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες και λέγεται «Ο Ορφέας και ο Ανδρέας». «Ο Ορφέας και ο Ανδρέας». «Ο Ορφέας και ο Ανδρέας». Ποιοι είναι αυτοί οι Ορφέας και ο Ανδρέας? Ο Ορφέας είναι ένας σκύλος μεγαλόσωμος 70 πόντους στη Βετιανό Μαστίφ και ο Ανδρέας είναι ένας συγγραφέας ο οποίος ξαφνικά καταλαβαίνει ότι δεν τον καταλαβαίνουν με τη γλώσσα που μιλάει. Δηλαδή ξυπνάει μια μέρα και αρχίζει να μιλάει και τον κοιτάνε όλοι λες και είναι τρελός. Αυτός είναι βέβαιος ότι μιλάει πολύ ωραία τη γλώσσα, αλλά οι άλλοι όμως τον κοιτάνε λες και είναι έτοιμοι να τον μπαγλαρώσουν. Οπότε ο μόνος που τον καταλαβαίνει μέσα από μια διαδικασία φυγής και τρομοκρατίας του ιδίου ανθρώπου είναι ένας σκύλος με τον οποίο αναπτύσσουν μια ιδιαία όμορφη, ιδιαίτερη επικοινωνία, έναν κώδικα γλωσσικό τολμώ να πω. Και καταλήγουν όντως αυτά τα δύο όντα, αυτές οι δύο υπάρξεις να μιλάνε. Μου είχε προκύψει αυτό, Μανώλη, αυτή η διήγηση, όχι μόνο από τη δική μου φοβία το ότι δεν μπορώ να επικοινωνήσω αρκετά, όπως ο κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να επικοινωνήσει αρκετά ανάλογα με ποιον έρχεται σε επαφή, πόση σιωπή μου θα μπορέσει να εκφραστεί με λέξεις, αλλά είχα δει κιόλας, δηλαδή η σπινθήρα της δημιουργίας, πέρα από τις δικές μου
υπαρξιακές αναζητήσεις. Είχα δει ένα ζευγάρι ενός δίμετρου Θεβετιανού, ο οποίος δούλευε μάγειρα σε ένα εστιατόριο, και έναν άλλον τελικάτο, τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, με τον οποίο υπήρχε σχέση ερωτική στο ζευγάρι αυτό. Λοιπόν, είδα μια τρυφερότητα μεταξύ τους και μια σπάνια επικοινωνία. Και μετά ο ιδιοκτήτης έτυχε να είναι και συγγενής μου και του λέω, εντυπωσιακός αυτός ο τύπος για το Θεβετιανό. Μου λέει, δεν μιλάει καθόλου ελληνικά. Α, ναι, του λέω, μιλάς εσύ τη γλώσσα του, αγγλικά? Όχι, μου λέει, καμία λέξη δεν έχουμε ανταλλάξει ποτέ και είμαστε 7 χρόνια μαζί. Σκέφτηκα αν με δουλεύει, τι υπερβολή είναι αυτή, πόσο ψέμα μπορεί να είναι αυτό. Και μετά σκέφτηκα ότι γιατί να το δεχτώ ως ψέμα και ως υπερβολή. Εξάλλου με την υπερβολή και το υπερβατικό παίζει ο δημιουργός. Με συγκίνησε όμως το ότι βρεθήκανε δύο άτομα να έχουν απόλυτη επικοινωνία, να είναι 7 χρόνια μαζί χωρίς να ξέρω ένας μια λέξη από τη γλώσσα του άλλου. Ναι. Άρα μια νέα γλώσσα μας χρειάζεται. Ποια είναι αυτή η γλώσσα, η ανίποτη, η εκπεφρασμένη, με τι τρόπους? Με τα γαβγίες, με το σκύλου, με τους δικούς μας δισταγμούς. Τώρα αυτή την εποχή κιόλας που όλοι μιλούν, δηλαδή έχουμε μια λογοδιάρεια και στο δημόσιο λόγο και παντού και στα κοινωνικά δίκτυα, στην τηλεόραση. Παντού. Οι πάντες μιλάνε. Μήπως αποκτά μεγαλύτερη αξία η σιωπή? Βέβαια. Η σιωπή είναι ό,τι πιο ουσιαστικό και μιλώντας προσπαθούμε να φτάσουμε στη σιωπή. Ο Λάο Τσέ λέει κάπου, η σιωπή είναι καλή άμα κρύβει μέσα της τη χαρά, αλλιώς τη φοβάμαι. Και μιας και μπήκα σε ατάκες, θυμήθηκα και τον Κίγκεργκορ. Η πιο μεγάλη μοναξιά κρύβεται στην πολυλογία, λέει ο Κίγκεργκορ. Έχουμε να διαλέξουμε λοιπόν. Μιλάμε για να εξαντλήσουμε τον καημό. Άμα δεν εξαντλείται, μιλάμε, διασκορπιζόμαστε, φλιαρούμε. Και απ' την άλλη, άμα επιτύχουμε μια ευτυχία, μια στιγμή, σκάμε, δεν μιλάμε. Μετά από μια τέλεια ερωτική έκφραση, τι κάνουμε? Είμαστε σιωπηλοί και απολαμβάνουμε τη μαγεία της στιγμής. Ανδρέα, αυτή η νουβέλα, η ομώνυμη Ορφέας και ο Ανδρέας, είναι το μεγαλύτερο, νομίζω. Είναι 30 σελίδες. Τα άλλα είναι σύντομα. Είναι σύνολο 17 διηγήματα και μία καυτή νουβέλα. Πάντως, από ό,τι έχω δει, παραμένεις στην ίδια γενικά θεματική σου, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θα ήθελα να σε ρωτήσω μερικά πράγματα γι' αυτό. Επανέρχονται θέματα όπως οι οριακές ανθρώπινες καταστάσεις, η υπερβολή, η υπέρβαση πραγματικότητας. Μετά έρχονται θέματα όπως η ομορφιά, αλλά και η εκδίκηση πολύ συχνά, μέχρι και ο φόνος υπάρχει, χωρίς να μιλάμε ποτέ για αστυνομικά μυθιστορήματα. Και ένα στοιχείο υπερβολής ανθρώπινες σχέσεις, μαζί με μία εν μέρη ψυχολογική θεώρηση των πραγμάτων. Για πες μας λίγο για τα είπες μαγειρική όλα σου. Και τα είπες βαθιά και ουσιαστικά και τα πέτυχες. Η δική μου θεώρηση, Μανώλη, είναι ότι γράφουμε για να αποσύσουμε την αμεσότητα του πραγματικού, ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι η πραγματικότητα εμπεριέχει το παράλογο, ο συστατικό στοιχείο της, την υπέρβαση, την τρέλα, το φαντασιακό. Πιστεύω ότι ο ομαλός άνθρωπος, ο συνετός άνθρωπος, ο μετρημένος, είναι χαμένο κορμί. Αυτός δεν πρόκειται ποτέ να νιώσει τίποτα. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που μπαίνουμε στην χαρά, στην ειδονή, είμαστε στον κόσμο της υπέρβασης, στον κόσμο του παράλογου. Επομένως, ψαρεύει ο πραγματικός καλλιτέχνης το παράλογο των πραγμάτων. Και θα έλεγα, εν σχέση με το φόνο που μου λες, που καλά, πολύ καλά εντοπίζεις, ότι είναι πάντα με το θύμα ο συγγραφέας, πάντα με το θήτη, ποτέ με το θύμα. Το θύμα μπορεί κάποτε να δικαιωθεί, είτε εδώ, σε μια ανθρώπινη δικαιοσύνη, είτε να πάρει μια εκδίκηση. Ο θήτης παραμένει με αυτή του την υπερβατική πράξη, παραμένει αδικαίωτος και ένοχος. Φτάνει όμως σε μια πράξη εξολογική. Ο φόνος είναι μια εξολογική πράξη. Ή
αυτή η φαντασιακή πρόσληψη του κόσμου που έχουν οι ηρωές μας σε όλα αυτά τα διηγήματα, ξεκινάνε από ένα πραγματικό γεγονός και ξαφνικά κάνουν μια τρελή, όχι αυθαίρετη, αλλά κατά το οίκος και το αναγκαίο, μια τρελή έκφραση. Από πού προέρχεται αυτό το πράγμα? Προέρχεται από μια διάθεσή τους να καθυποτάξουν το παράλογο. Μου είπες προηγουμένως και για την αστυνομική ίντρικα και για την ψυχολογική έτσι, ναι, διαλεύκανση που επιχειρείται. Πιστεύω ότι ταυτιζόμενος ο συγγραφέας με μια περσόνα η οποία δεν είναι μέτρια, δεν ζει σχηματικά αλλά ζει ουσιαστικά, μπορεί να τον πάρει και να τον ανεβάσει και αυτόν λίγο. Γιατί από τα συνήθιστα άτομα, από τα άτομα τα γενναία, από τα άτομα που έχουν συμφιλειωθεί με το θάνατο και τον αγνοούν, από τα πράγματα που δεν κοιτάνε το χρήμα, το άμεσο κέρδος, αλλά το κέρδος που είναι άγραφο, που δεν πρόκειται ποτέ να τους αποδοθεί, τουλάχιστον στον παρόντο χρόνο, σε αυτά τα άτομα ελπίζουμε. Δηλαδή, δεν δημιουργεί ο συγγραφέας μια ψεύτικη πραγματικότητα. Δημιουργεί την πραγματική πραγματικότητα, η οποία πραγματική πραγματικότητα είναι η ουσιαστική βίωση. Ένα άτομο που βιώνει ουσιαστικά τη ζωή, και ανατρεπτικό θα είναι, και φόνο θα κάνει, και ερωτικά και τρελά θα ερωτευτεί, και σε μια δεδομένη στιγμή θα την αχτεί στον αέρα, είτε βρίσκει δικαιολογία ότι είναι στο κούγκι, αυτό οι άλλοι το ονομάζουν πατρίδα, είτε επειδή καταλαβαίνει ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να την αχτεί, μπάς και μπορέσει και ζήσει σε ένα άλλο φάσμα. Ναι. Ναι, τώρα μπαίνουμε σε βαθιά νερά βέβαια, αλλά μήπως ο πολιτισμός, μήπως δηλαδή αυτή η βιωματική σχέση του ανθρώπου με τη ζωή είναι η πραγματική του φύση και ο πολιτισμός είναι αυτό που τον εμποδίζει να τη ζήσει? Κοίτα, ναι. Κοίτα να δεις, ο πολιτισμός είναι συγκεκριμένος πολιτισμός. Είναι ο κρατικός πολιτισμός, είναι ο πολιτισμός που υπακούει στην παράδοση, που όλα αυτά δεν είναι κατά ανάγκη καλά. Συνήθως είναι μια συντηρητική δομή κοινωνικής έκφρασης. Μέσα σε αυτό το κοινωνικό κλουβί και το κοινωνικό πλαίσιο, η αυθεντική ύπαρξη θέλει να διαφύγει σαν πουλί. Και ο δημιουργός δεν κάνει αναπαράσταση, δεν γράφει ρεαλιστικά το τι καταπίεση έφαγε κάποιος και έγινε επαναστάτης. Δεν με αφορά αυτό. Αυτό μπορεί να το δει ο πάσα ένας, ανάλογα με την ευαισθησία που έχει, την πολιτική συνείδηση. Εκείνο που με αφορά είναι να δείξω το πάσχον άτομο, γιατί πάσχει και πώς ανασταίνεται. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι μια πρόκληση τώρα και με πολλές πτυχές διαφορετικές το να πεις πως ο φόνος είναι μέσα στις φυσικές ροπές, δηλαδή και να το διαπραγματευτείς με αυτόν τον τρόπο και να το συγχωρήσεις. Κοίταξε, εγώ γράφω πολλές φορές για φόνους και έτσι ελπίζω ότι δεν θα κάνω κανένα. Το εξαντλώ εννοώ το θέμα. Κοίτα να δεις, η υπερβολή και το παράλογο και η τρέλα ενυπάρχει σε κάθε αυθεντική ύπαρξη. Τα ψόφια άτομα δεν διανοούνται να κάνουν διακυμάνσεις. Λοιπόν, δεν είναι μόνιμα φωνιάς κάποιος. Και ο πιο φρικτός, σκέφτομαι τον άλλο, τον Δουρίξερ, όπως τον λέγανε, που βίαζε τα παιδιά του και τέλος τον κρεμάσανε, κρεμάστηκε κτλ. Υπάρχει πιο τραγικό άτομο. Προφανώς δεν αγάπησε, προφανώς δεν εκφράστηκε σεξουαλικά, ερωτικά. Προφανώς δεν πόνα για τα παιδιά του. Κανείς δεν μπορεί να τα σκεφτεί αυτά. Υπάρχει ο ατομικός μικρός κώδικας του κάθε ανθρώπου που αν τον αναδείξει ο συγγραφέας γίνεται πιο συμπονετικός ο αναγνώστης με τον κόσμο, έχει βαθύτερη κατανόηση και ανατρεπτική θέαση. Έξω από τις κοινωνικές συμβάσεις, η τέχνη, η λογοτεχνία ιδιαίτερα, οφείλει και πρέπει να λειτουργεί ανατρεπτικά, να διαμορφώνει νέες αισθητικές πραγματικότητες. Οπότε θα είναι και κοινωνικές πραγματικότητες. Συνήθως λέμε ότι ο συγγραφέας είναι επίσης καλός αν εκφράζει την εποχή του, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό που σε απασχολεί εσένα. Καθόλου. Εγώ πιστεύω ότι η εποχή είναι πάντα η ίδια. Οι άνθρωποι είναι πάντα οι ίδιοι.
Τα άλλα είναι συμβάσεις οι οποίες και μάλιστα δεν τις δέχεσαι ότι είναι. Δηλαδή, τι να δεχτώ εγώ ότι είμαι σε μνημόνιο και να γράψω κατά των μνημονίων. Δεν με αφορά καθόλου αυτό το θέμα. Όμως μπορώ να δω κάποιον, όπως στον Ορφέα και τον Ανδρέα, έχω έναν τύπο ο οποίος ψάχνει τα σκουπίδια και είναι μπροστά στο σπίτι μου. Και εγώ διαβάζω την εφημερίδα μου πρωί-πρωί και είμαι πανήσυχος. Ήσυχος ότι είμαι μια χαρά. Πίνω και το καφεδάκι μου και αυτός λέει θα μου την πέσει τώρα. Και αυτός τραγουδάει ένα τραγούδι που εγώ το θεωρώ επαναστατικό. Και είναι τόσο ευτυχισμένος. Και εγώ στην. Ο συγγραφέας είναι ο αφηγητής, εν πάση περιπτώσει. Είναι τόσο, θεωρεί ότι είναι τόσο εφησυχασμένος και ευτυχισμένος, που όταν βλέπει τον άλλο να ψάχνει και μετά να τραγουδάει σαν βαλαβός επαναστατικά άσματα που θυμίζει η Οκτωβριανή Επανάσταση, τον παίρνει από πίσω και τον ακολουθεί. Και ανοίγει το στόμα να μιλήσει σαν πουλί που δεν. Που ανοίγει. Πώς ο νεοσός ανοίγει για να του βάλει χιλιδόνα το ψωμί, το πρώτο φαγητό. Ελπίζει να πάρει λίγο από αυτή την τρέλα, λίγο από αυτή την ανατρεπτικότητα, από αυτή την περιθωριακή ζωή που ενέχει το ανατρεπτικό σπέρμα. Ο μικροαστός σκέφτεται και λέει εκείνο φταίει, το άλλο φταίει και δίνει κατευθύνσεις. Ο πραγματικός δημιουργός συμπάσχει και γίνεται ανατρεπτικός μέσω της γραφής του και ίσως και μέσω της ζωής του, που αυτό όμως δεν αφορά τον αναγνώστη. Δηλαδή η συγγραφική περσόνα που προβάλλει ένα εγώ κοινωνικής υφής, κατά τη δική μου άποψη, το κάνει απλώς για να πάρει αναγνώστες και κοινό. Ναι. Υπάρχει το βιβλίο, το οποίο βιβλίο, και τράβηξα την απάντηση, με συγχωρείς, ενέχει χρόνο. Δηλαδή το κάθε βιβλίο έχει χρόνο. Ένα βιβλίο μπορεί να σου κλέψει χρόνο, άμα είναι βλακία. Ένα άλλο βιβλίο σου δίνει χρόνο. Δηλαδή ανάλογα την ουσιαστικότητα, το βάθος, το χρόνο που εμπεριέχει το βίωμα το οποίο έχει διαχειριστεί ο άλλος, σε εμποτίζει και σε να τον αναγνώσει και σε ανεβάζει. Και το βιβλίο διαλέγει τους αναγνώστες του. Δηλαδή αξιώνεσαι να διαβάσεις, ας πούμε, το Λόρκα. Άμα δεν έχεις ιδέα, δεν μπορείς να μπεις στην ποιήση του ή τον Ουίτμαν. Σε καταξιώνει ένα βιβλίο γιατί είναι σαν μια ερωμένη. Σου δίδρεται, σε αγαπάει. Δεν είναι εύκολα όλα τα βιβλία. Και δεν είναι κατά ανάγκη καλά όλα τα βιβλία. Όπως όλα τα προϊόντα. Ναι, ναι, ναι. Αυτή η αποθέωση που γίνεται του βιβλίου, πάρτε ένα βιβλίο κτλ., είναι προπαγάνδα. Πάρτε ένα βιβλίο που να έχει χρόνο, που να έχει καλλιτεχνική διάσταση, που να είναι έργο τέχνης. Το ποιος θα το ορίσει αυτό, βέβαια, ο κάθε αναγνώστης ανάλογα με την ποιότητά του. Όσο προχωρεί, τόσο αναδεικνύει νέες ποιότητες. Όχι ο συγγραφέας πάντως, ο ίδιος, ναι, για τον εαυτό του. Είσαι υπέρ της πλοκής ή όχι? Θεωρώ ότι είναι πρόφαση της αφήγησης η πλοκή. Δηλαδή πιστεύω, Μανώλη, ότι ο ρυθμός, οι λέξεις είναι που συγκροτούν την αφήγηση. Και πιστεύω ότι ο συγγραφέας πρέπει να έχει την ικανότητα να στήσει μύθο, να είναι παραμυθάς, να υπάρχει μια μυθοπλασία, να γητεύσει τον αναγνώστη, να τον αποπλανήσει, ώστε να του δώσει έναν ουσιώδη παρηγορητικό χρόνο. Αντίθετα, κάποιος που του ρίχνει ιδέες, σχήματα και τέτοια, τον απογοητεύει και τον τρομάζει τον αναγνώστη. Είτε του δημιουργεί ένα κόμπλεξ κατωτηρότητας, ότι ξέρεις, αυτά είναι σπουδαία πράγματα και εγώ δεν τα μπορώ, είμαι βλάκας. Εν πάση περιπτώσει, στο διάλογο δεν με αφορούν. Και αυτό και είναι νόμιμο. Όμως κάθε αλήθεια μας αφορά. Κάθε αυθεντική πραγματικότητα αφορά το δημιουργικό, το ουσιαστικό άτομο. Ναι. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει βιβλίο που απευθύνεται σε καλλιεργημένους. Ας πούμε, καλλιεργημένοι είναι μόνο η αυθεντική ύπαρξη. Όχι η πανεπιστημιακή τίτλη, τα πτυχία, ίσως το αντίθετο. Όσο κερδίζω σε πλάτος, το χάνω σε βάθος, λέει σε Φέρης. Ναι, το λες όμως αυτό εσύ που έχεις κάνει και μια διδακτορική διατριβή στη φιλοσοφία. Και που έχεις ένα υπόβαθρο τέτοιο στα βιβλία σου. Όντως, πιο πολύ περηφανεύομαι που δουλεύω από 8 χρονών, που έχω περάσει από όπου δεν μπορεί να φανταστείς, εργαζόμενος, και τιμώ την εργασία και την ταπεινότητα που έχει η εργασία, την υποταγή σε μια συνθήκη προσπαθώντας μετά να την ανατρέψεις, και έχω ένα έτσι, καθαρό μίσος για τον αστισμό, την αστική συνείδηση και την αστική πραγματικότητα, και δεν είμαι, χρησιμοποιώ το λέξη μίσος χωρίς καμιά ενοχή, γιατί πιστεύω ότι
στην φρικόδη βία, στη φρικτή βία η οποία μας τσακίζει μέρα τη μέρα, ώρα την ώρα, στιγμή τη στιγμή, αντιτάσσουμε τη δική μας άγια βία. Δηλαδή δεν δέχομαι τα σχηματικά. Εγώ είμαι ειρηνιστής, δεν είμαι υπέρ, ξέρω εγώ, της βίας. Χρησιμοποιείς βία. Και ένα βιβλίο βίαιο είναι εφόσον βιάζει τον αναγνώστη και δεν τον αποπλανεί. Ανδρέα Μίτσου, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου εδώ Συμπάθαμε που μαζί μας. έγινα ιδιαίτερα ομιλητικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις κέρυες παρεμβάσεις και τις ουσιαστικές ερωτήσεις. Σταυρούλα, γεια σου. Γεια σου, Μαρία. Εδώ είμαστε και πάλι να μιλήσουμε για τις νέες κυκλοφορίες. Έχουμε φέρει στο τραπέζι το καινούριο μυθιστόρημα της Ιωάννας Καριστιάνη, «Χίλιες Ανάσες». Στο νησί Κουκούτσι. Στο νησί Κουκούτσι. Δεν υπάρχει τέτοιο νησί. Δεν Κάπου πειράζει. Κοντά στην Τίνο υποτίθεται ότι είναι. Δεν έχω ιδέα. Είναι μικρό νησί με τους λιγοστούς κατοίκους του. Ναι. Και πολλούς ξένους που έχουν βρει ένα καταφύγιο, δηλαδή κάτι Αγγλίδες ψυχαναλήτριες. Ναι. Χείρες. Ναι. Υπάρχει δηλαδή ένα ανακάτεμα προσώπων, ναι. Δεν είναι μόνο οι ντόπιοι. Όχι, αλλά είναι ένας μικρό κόσμος πάντως. Απολύτως, ναι, απολύτως. Σε ένα μικρό και νησί. Όλα διαδραματίζονται το 2015, ναι. Μετά τα capital control, τις εκλογές. Είναι σαν φόντο η πραγματικότητα. Δεν είναι πολιτικό όμως. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Είναι σύγχρονο, πάλι οι πρωταγωνιστές του είναι λαϊκοί άνθρωποι, η αγάπη, ναι. Μεγάλη της Καριστιάνη. Και ναι. Για μια ακόμα φορά έχουμε πληθώρα συναισθημάτων. Αυτό είναι το μεγάλο ατού της Καριστιάνη. Δηλαδή πάλεται. Ναι. Πάλετε. Έχει μια προφορική γλώσσα ως συνήθως, ναι. Αρκετά πλουμιστή κατά ναι. Τόπους και πάρα πολλά συναισθήματα. Γυναίκες ηρωίδες, γυναίκες πολλές, ναι. Σε μεγάλη ηλικία, μεγάλη, ναι. 60 συν, ναι. Και πώς βρίσκει παρηγοριά η μία με την άλλη στις δύσκολες στιγμές της ζωής. Δηλαδή ναι. Η αλληλεγγύη, η φιλία, αξίες που τις υπερασπίζεται η Καριστιάνη σε όλο της το έργο, ναι. Είναι και εδώ παρούσες. Και οι γυναίκες βέβαια στην καθημερινότητά τους, όχι οι γυναίκες... Υπάρχουν και διανοούμενες, υπάρχουν okay. Και λαϊκές γυναίκες, υπάρχουν από όλα τα καλά. Είναι ένας ναι. Μικρόκοσμος που όλοι εκπροσωπούνται. Έχει και λίγο ένα φόντο... Ένα στο μυστήριο. Στο φόντο υπάρχει επίσης και το μεταναστευτικό λιγάκι. Βεβαίως, ναι. Πάντα στο φόντο. Ναι. Αλλά υπάρχει και ένα παλιό μυστικό που μας κρατά σε αγωνία μέχρι το τέλος τι στο καλό συνέβη στο παρελθόν και καθορίζει ακόμα τη ζωή των ηρώων κάπου και το των 74, ηρωίδων. Κάπου. Το 75. Ένας άδικος θάνατος μιας κοπελίτσας Ελληνοαμερικάνας που είχε έρθει στο νησί Κουκούτσι και είχε σαγηνεύσει τους πάντες και Μάλιστα. Τη νεολαία εκείνης της εποχής. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν κρίματα που ακόμα δεν έχουν διαλευκανθεί, υπάρχουν ενοχές θαμμένες, υπάρχουν ερωτήματα, αλλά το βασικό είναι ότι υπάρχει ανθρωπιά, ναι. Αλληλεγγύη, προβληματισμός ναι. Για αυτά που μας συμβαίνουν σήμερα. Ναι. Δεν είναι το παρελθόν που Όχι. Μετράει. Ξεκινάει δηλαδή. Όμως με ένα θάνατο, είναι αλήθεια. Ναι, βρίσκουν, είναι ένας ναι. Πνιγμένος που 15 μέρες αγνοεί τη τύχη του και ξεβράζεται το πτώμα του. Θα μπορούσε ναι. Να είναι και το πτώμα ενός μετανάστη. Ναι, ναι, ακριβώς. Παίζει. Παίζει, σωστά. Ναι. Να... Αλλά είναι η γνώριμη Καριστιάνη, δεν είναι κάτι διαφορετικό, δεν νομίζω ότι είναι από τα κορυφαία της, αλλά είναι ικανό πάλι να συγκινήσει και να τέρψει όπως και τα προηγούμενα βιβλία της. Ωραία. Λοιπόν, Φεράντε, Φεράντε. Λοιπόν, Έλενα Φεράντε. Άλλα, η Έλενα βάρ. Φεράντε είναι μια συγγραφέας που υπογράφει με ψευδόνυμο, κανείς δεν ξέρει ποια είναι στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλές εικασίες. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι ένα διαφημιστικό τρίκ όλη αυτή η ιστορία με την ανωνυμία, αλλά είναι άξια. Είναι ναι. Μια χαρά. Δεν είναι για διαφημιστικούς λόγους, γνώμη ναι, μου. Ναι. Αυτό είναι prequel, μου φαίνεται έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε. Αυτό έχει κυκλοφορήσει στην Ιταλία και νομίζω ναι. Και στην Αγγλία πριν από την τετραλογία της Νάπολη. Ναι. Αλλά όλα τα γνώριμα μοτίβα βρίσκονται εδώ. Δηλαδή, πάλι έχουμε μια πρωταγωνίστρια, μια γυναίκα, η οποία δυσφορεί μέσα στο ρόλο της συζύγου, της μητέρας. Δηλαδή, είναι μια μάνα που έχει εγκαταλείψει τα παιδιά της κάποια στιγμή για να βρει τον εαυτό της. Ναι. Και τώρα που τα κορίτσια της έχουν μεγαλώσει, πραγματικά απολαμβάνει την ελευθερία της. Πάει διακοπές σε ένα νησί, και αυτή, όχι σε νησί, κάπου στο Ιόνιο, αλλά από την πλευρά της Ιταλίας. Και εκεί που νομίζω ότι είναι χαλαρή, ότι θα απολαύσει τις διακοπές της κλπ. Στη θέα μιας οικογένειας από την Νάπολη, που είναι στη διπλανή ξαπλώστρα, της έρχεται
κατά κούτελα όλο το παρελθόν της, το οποίο είχε αποθήσει. Και κάνει στην ουσία να μοχλεύει την προηγούμενη ζωή της. Από πού ήθελε να ξεφύγει, γιατί έκανε αυτό το πράγμα να αφήσει τα κορίτσια της και τι κόστος είχε τελικά, τα συνειδητοποιεί μέσα σε λίγες μέρες, ναι, ενός μουντού τελικά καλοκαιριού. Ποια είναι η δύναμη αυτής της συγγραφέως που τόσο πια έχει... Νομίζω το θέμα της, δηλαδή ότι είναι αυτό που λέμε γυναικείο πολύ καλής ποιότητας. Πώς να σου πω, δηλαδή μιλάει για το γυναικείο ψυχισμό χωρίς κλισέ, με θάρρος και με μια γλώσσα αποψηλωμένη από κάθε φιωριτούρα, ναι, στεγνή, διαυγή, τσεκουράτη. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ καλή και τώρα μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία που έκανε η τετραλογία της Νάπολης βγαίνουν και παλιότερα βιβλία της που είχαν βγει και στο παρελθόν εδώ, ναι, όπως η Μέρες Εγκατάληψης που είχε βγει από την Άγρα, τώρα ξαναβγαίνει από τον Πατάκη. Μάλιστα. Η Χαμένη Κόρη, να δούμε τι άλλο θα προκύψει. Ωραία, ωραία. Μία άλλη επίσης αγαπημένη, στην, ναι, Αλιέντε, στην δεν το έχω διαβάσει ακόμα, έχω πολλά χρόνια να διαβάσω Αλιέντε για να είμαι ειλικρινής, ναι, αλλά αυτό πρόσεξε τώρα, το Πέρα από το Χειμώνα που μόλις βγήκε από, ναι, τον ψυχογείο που επανεκδίδει τα βιβλία της, ναι, και όπου να είναι θα βγάλει και το σπίτι, το σπίτι των πνευμάτων, ναι. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει μαγικός ρεαλισμός, τον έχει εγκαταλείψει πάρα πολλά χρόνια η Αλιέντε, είναι μια ιστορία που εκτυλίσσεται στην Αμερική του 2015, ναι, και αυτό, στην Ανατολική Ακτή, όχι στην Καλιφόρνια που ζει η Αλιέντε, αλλά στην, ναι, Νέα Υόρκη, και μπλέκει μια ιστορία ντόπιων Αμερικανών με παράνομους μετανάστες. Ναι. Δηλαδή είναι μέσα στο πνεύμα της εποχής, ναι, και αυτό. Και θέμα της είναι και εδώ οι ανθρώπινες σχέσεις, η μοναξιά, η προσέγγιση, από ό,τι καταλαβαίνω διαβάζοντας γύρω-γύρω. Λέω, δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Αλλά η Αλιέντε μένει παραγωγική και έχει και αυτή ένα, ναι, πολύ πιστό κοινό. 65 εδώ εκατομμύρια λέει. 70 εκατομμύρια αντίτυπα. Λέει τώρα. Ναι, 35 γλώσσες. Το λογαριασμό. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο είναι να ξαναβγαίνουν και τα παλιά στα βιβλία. Ωραία, ωραία. Και έχω φέρει άλλο ένα βιβλιαράκι, ναι, ναι, το οποίο το διάβασα πριν λίγο καιρό. Το έχει γράψει η Ευσταθία Ματζαρίδου, είναι μια νέα πεζογράφος, δηλαδή νέα, όχι στην ηλικία. Έχει εμφανιστεί έτσι τώρα τελευταία. Πρωτοεμφανίστηκε στο Μετέχμιο με ένα βιβλίο που λεγόταν «Ένας κόμπος όλα», που ήταν πραγματικά χωρίς τελεία, χωρίς παράγραφο, ένας εσωτερικός μονόλογος συνταρακτικός μιας γυναίκας εγκυμονούσας που ανασκαλεύει τα τραύματά της, αναμοχλεύει τα τραύματά της. Εδώ, στα ρούχα που βγήκε από τη Σμύλη, είναι η ιστορία μιας σχέσης ερωτικής από την πλευρά της γυναίκας κυρίως, αλλά και από την πλευρά του άντρα, όπου όλα ξετυλίγονται με βάση τις αναμνήσεις που είχε ο καθένας από τα ρούχα του συντρόφου του. Πολύ πρωτότυπο. Ναι. Δηλαδή περιγράφει τα ρούχα και τις συνθήκες μέσα στις οποίες, ναι, φοριόντουσαν αυτά τα ρούχα. Δεν έχω ξαναδιαβάσει κάτι τέτοιο. Ναι. Και πάλι εδώ φαίνεται ότι η κοπέλα έχει κάνει ψυχανάλυση, ρέων λόγος και σύγχρονη θεματική. Δηλαδή είναι σημερινή, ναι, ιστορία και αυτή, ναι, όπως διαμορφώνονται οι σχέσεις σήμερα. Μοντέρνα ρούχα. Ναι, 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 ναι. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος υπήρξε πολύ τυχερός, αν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση, μετά το θάνατο του δύο πρόσωπα, ο γιος του Λεωνίδας και ο κριτικός φιλόλογος, πανεπιστημιακός δάσκαλος και μυθιστοριογράφος Γιώργης Γιατρομανολάκης, μας τροφοδοτούν εδώ και πολλά χρόνια με ανέκδοτα γραπτά του, γραπτά που έμειναν στα συρτάρια του για ποικίλους λόγους. Το πιο πρόσφατο δείγμα αυτής της δραστηριότητας του Γιώργη Γιατρομανολάκη είναι η κύκλη του Ζωδιακού, ένας τόμος ο οποίος αποτελείται από κείμενα τα οποία προόριζε ο Εμπειρίκος για την συλλογή Αργό ή Πλούς Αεροστάτου, αλλά εν τέλει αποφάσισε να μην τα συμπεριλάβει. Να σημειώσουμε ότι η συλλογή αυτή κυκλοφορεί τη δεκαετία του 1960 και έκτοτε ξέραμε ότι υπήρχε περίπου άλλη τόση ύλη η οποία κυκλοφορεί τώρα στην έκδοση της Άγρας. Τα κείμενα αυτά και τα καινούργια και τα παλαιότερα είναι γραμμένα στη δεκαετία 1936-1946 και το ερώτημα είναι γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική έκδοση. Οι λόγοι είναι πολλοί. Ο ένας λόγος είναι ότι είναι πολύ ερωτικά. Υπάρχει μια
σεξουαλική απελευθέρωση, η οποία για τα δεδομένα της εποχής είναι κάτι πάρα πολύ προχωρημένο και ο Εμπειρίκος ξέρει προφανώς ότι δεν μπορεί να πάει τόσο πολύ κόντρα στο ρεύμα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι υπάρχουν ποιήματα και αναφορές στην πρώτη του γυναίκα, τη Μάτση Χατζηλαζάρου, η οποία επίσης ήταν ποιήτρια και που προφανώς στη δεκαετία του 60 είχε κάποιους οικογενειακούς λόγους για να μην φαίνεται η μνημονική του προσήλωση και οι αναφορές του στην πρώην σύζυγο. Ένας τρίτος λόγος είναι ότι τα κείμενα αυτά είναι πολύ προσκολλημένα στην εποχή τους, υπό την έννοια ότι έχουν πολλές πολεμικές, ιστορικές και πολιτικές αναφορές. Στην δεδομένη έκδοση, στην έκδοση που ξέραμε μέχρι στιγμής, δεν περνούν. Έτσι έχουμε να κάνουμε στην πραγματικότητα με ένα καινούριο ολόκληρο βιβλίο, περίπου 300 σελίδες μαζί με την εισαγωγή του επιμελητή, όπου μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον Εμπειρίκο σε πλήρη ανάπτυξη. Ο υπερεαλιστικός του λόγος, οι έντονες και τολμηρές μεταφορές του, τα ερωτογραφήματά του, ακόμα και οι πολιτικές του αναφορές, είναι κάτι που μας δείχνει πώς ένας ποιητής που επί πολλά χρόνια λιδωρήθηκε και έμεινε στο περιθώριο, ο ίδιος είναι πλέον ομολογημένο και από το γιο του και από στενούς του γνωρίμους ότι τα τελευταία χρόνια υπέφερε από κατάθλιψη, είναι φανερό ότι σήμερα και όχι μόνο σήμερα, όλες τις τελευταίες δεκαετίες μας παραδίδεται όλο και πληρέστερος για να μπορέσουμε να τον απολαύσουμε, να τον διαβάσουμε ξανά και να τον εκτιμήσουμε με τα κριτήρια πια τα δικά μας της σημερινής εποχής, να τον ανατοποθετήσουμε και να τον βάλουμε στο δικό μας κάδρο.